Γεια σας από την Πριμάτο, εγώ είμαι ο Γιώργος και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να συνδέσετε την αποχέτευση της αντίστροφης όσμωσης Kallis, Zenith και όλων των άλλων συστημάτων της εταιρείας FlaxTech Europe. Μέσα στη συσκευασία υπάρχουν αυτά εδώ τα εξαρτήματα που θα πάρω μαζί μου, καθώς και το σωληνάκι του 1 τετάρτου και κατεβαίνουμε κάτω από τον μπάγκο. Ανοίγοντας λοιπόν τη συσκευασία, βλέπουμε αυτά τα εξαρτήματα. Λοιπόν, ουσιαστικά από την αντίστροφη όσμωση φεύγει ένα τέτοιο σωληνάκι του 1 τετάρτου και πρέπει με κάποιο τρόπο να το ενώσουμε με την αποχέτευση που είναι αυτό το πλαστικό κομμάτι της κουζίνας. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνετε μία τρυπούλα σε αυτό το πλαστικό τόση ώστε να χωράει αυτό το σωληνάκι. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ την άκρη ενός ψαλιδιού ή ακόμα και ένα ίσιο κατσαβίδι για να το ξύσω. Και πάρα πολύ απλά μετά με το κατσαβίδι ή με ένα πιο μικρό κατσαβίδι ανοίγεται σιγά σιγά την τρύπα. Θέλω ίσα ίσα να περνάει αυτό το σωληνάκι. Αφού κάνετε λοιπόν αυτή την τρύπα, παίρνετε αυτά τα εξαρτήματα. Λοιπόν, και δείτε λίγο τη λογική του. Περνάμε από εδώ τις βίδες. Αγκαλιάζουμε την αποχέτευση και περνάμε τις βίδες σε αυτές εδώ τις τρύπες. Και εδώ πέρα βιδώνουμε τα παξιμάδια. Τώρα το κάνω πρόχειρα με το χέρι, φυσικά εσείς θα το σφίξετε με ένα εργαλείο. Λοιπόν, αυτό τώρα εδώ πρέπει να το κεντράρετε με την τρύπα που κάνατε πριν. Παίρνουμε λοιπόν το σωληνάκι μας, το περνάμε μέσα από εδώ και αυτό όπως είναι όλο, το περνάμε εδώ πέρα μέσα και το σμπρώχνουμε μέχρι να διαπεράσει από την τρύπα που κάναμε πριν μέσα το σωλήνα. Και μόλις διαπεράσει έστω και λίγο το σωλήνα, την αποχέτευση στην τρύπα που κάναμε πριν, μόλις το διαπεράσει λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και σφίγγουμε για να πιάσει καλά το σωληνάκι μας. Αυτό ήτανε. Ό,τι άλλο χρειαστείτε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.